Εδώ έχει ζέστη. Ναι, είναι καλά εδώ. Προσέχτε τα κεφάλια σας, μόνο γιατί έχει πρόκες πάνω. Και τι είναι εδώ, για πού είναι η ιστορία να μας πεις τώρα εδώ. Είναι για άλλη ιστορία, τα ιστορικά πράγματα. Πέντε παιδιά είναι σαν κατώ, όπως το έτσι, σαν υπόγειο. Τι σε κάνει να μας έφερες εδώ, τι είναι αυτό. Γιατί έχουν πέρασει και οι Ιταλοί και οι Γερμανοί. Ναι, δεν μου έχει. Το ότι περάσανε από την Ελλάδα, περάσανε εδώ, τι το ιδιαίτερο έχει. Είχαν κάτσει, εδώ είχαν κάτσει. Ήταν ρε παιδί μου σαν κομματαντούρ στη Γερμανία αυτό το κτίριο εδώ πέρα. Το έκανε η Γερμανία. Που είχα ρωτήσει εγώ τον πατέρα του κάποτε. Και έχει την υπόνοια το παιδί εδώ πέρα ότι και εγώ είχε ακούσει από τον παππού του κάποια πράγματα ότι κάτι υπάρχει εδώ μέσα. Δεν είχα σκάφη. Έχεις βρει κάποια ευρεθέντα, έχεις βρει κάτι, κάποια στοιχεία, έγγραφα, τίποτα. Τότε πώς σου ήρθε αυτό, όλη η Ελλάδα έχει. Τα είχαν πιάσει η Γερμανία από κτίρια και τέτοια. Ρε παιδί μου, νίξει να μιλήσει με ανθρώπους σαν και εσένα, ξέρω εγώ. Μια καλή τίποτα. Σου λέω, είχαν πέσει η Γερμανία, είχαν πέσει η Ιταλία, είχαν κάτι στο μέσα. Ναι, τα στοιχεία που σου οδηγούν να πιστεύει ότι υπάρχει εδώ πέρα κάτι βάλανε. Αυτό λέω. Όλη η Ελλάδα έχουν πιάσει κτίρια. Παντού όπου και να πα στην Ελλάδα είχαν κάνει επίταξη στα κτίρια. Ναι, κατάλαβε. Αυτό λέω, κάτι ιδιαίτερο εδώ. Κάτι είχε πει ο παππού του εδώ πέρα, ότι υπάρχει κάτι εδώ μέσα. Κάτι είχαν βάλει, μου λέει εδώ πέρα. Τι είχε πει του πατέρα του συγχωρεμένου. Οι οποίοι δεν το είχαν ασχοληθεί, ρε, είναι αγρότες στο επάγγελμα, δεν το ψάξαν το θέμα καθόλου. Ναι. Και τώρα το παιδί επειδή θέλει να βάλει ποντόζα και αυτά, να μην σκάψει και ο άλλος. Η συνημερία δεν ξέρεις γιατί. Τώρα κατά πόσο... Δεν βλέπω κάτι ενδιαφέρον εδώ. Και για υπόγεια. Βλέπεις τώρα πιτάκι, ε. Βέβαια. Το μαράκι είναι για ρομό το πλησιάζει. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.